Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο επίτοπιο εστιατορίου και σήμερα Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, μια νέα εβδομάδα, μάχες χωρίς. Εβδομάδα καυτή. Τι? Εβδομάδα καυτή χωρίς λακάνη. Δύσκολη. Υπότιτλοι που δεν έχουμε λύσει τα λακάνη. Όχι σήμερα. Αύριο είναι ο κύριος Διώτης. Σήμερα είπε ο. Εγώ στην επικαιρότητα καθόλου εξαφανιστεί σήμερα. Λόγω των άλλων θεμάτων τη επικαιρότητα. Εκλεκτό καλεσμένο τον πρόεδρο των Αρχαιοδίτων Αγγλίων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αν κωδικοποιήσουμε. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα για την Ελλάδα. Για αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή για τι πράξει ομοθετικού περιεχομένου. Κοιτάξαμε, είδαμε προσοχή τα δελτία ειδήσεων. Το 80%. Το δελτίο ειδήσεων πέρασε για το χτύπημα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, για την κατάθεση Διώτη. Και αυτό που ουσιαστικά δεν πέρασε στον ελληνικό λαό είναι ότι σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων ήρθε η επικύρωση του ήδη δημοσιευμένου στο ΦΕΚ 240 συμφώνου, το οποίο ουσιαστικά παραδίδει την εθνική κυριαρχία της χώρας και την ασυλία της χώρας στους δανειστές. Εμείς την πρώτη στιγμή αντισταθήκαμε στην νομοθετική πράξη. Δηλαδή, σε αυτήν την μέθοδο που έχει φέρει η κυβέρνηση να νομοθετεί το Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία να το φέρουμε στη Βουλή για επικύρωση. Και σήμερα φέρανε λοιπόν την επικύρωση ότι η Ελλάδα παρετείται έναντι των δανειστών κάθε ασυλίας και για την περιουσία του δημοσίου αλλά και για την περιουσία της Τραπέζης Ελλάδος. Αυτό συμπεριλαμβάνει ο ρηπτό πλούτο, συμπεριλαμβάνει το χρυσό που βρίσκεται στην Τραπέζη Ελλάδος και ουσιαστικά κυρώνει τα μνημόνια. Βέβαια. Αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, ψηφίστηκε με λιγότερους από 180 βουλευτές που προβλέπει το Σύνταγμα και είναι και αντισυνταγματικός διότι δεν πέρασε με τις διαδικασίες τις οποίες έλεγε και μια δημοκρατία στο πρώτο μνημόνιο που θα μπορούσαν να παραχωρήσουν εθνική κυριαρχία εάν παραχωρείται από την εθνική κυριαρχία της χώρας. Μπορούσε να γίνει τίποτα. Ψηφίστηκε όμως με το πρώτο ή το δεύτερο μνημόνιο πάλι εκεί πρόβλεπε ότι δεν θα μπορεί να επικαλεστεί η Ελλάδα. Την ασυλία της εθνικής κυριαρχίας. Ναι, τώρα, αλλά ζητούσε να γίνει εφαρμοστικός νόμος. Αυτός που ήρθε τώρα είναι ο εφαρμοστικός νόμος. Ο εφαρμοστικός νόμος δηλαδή ουσιαστικά νομοποίησης των μνημονίων ενώ των δανειστών. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Εάν αύριο στη χώρα υπάρξει ένα θέμα που ρευστότητος για να πληρωθούν τα δημόσια νοσοκομεία, να λειτουργήσουν ή τα σχολεία ή να γίνει μια φυσική καταστροφή και να πρέπει να αποζημιωθούν ή η εθνική μας άμυνα. Οι δανειστές έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ασυλία της χώρας και να πει θα δώσω χρήματα για την εθνική άμυνα γιατί έχω ένα σοβαρό εθνικό θέμα. Έχουν τον πρώτο λόγο έναντι οποιασδήποτε αποφάσεως πάρθει, είτε από δικαστήριο, είτε εκτελεστική απόφαση, οι δανειστές. Μια άποψη από πλευράς της χώρας μας. Είναι αυτό που ότι βλέπουμε για την ασυλία. Ότι εξαρτάται θα πρέπει την εφαρμογή, την υλοποίηση της απόφασης που θα πάρθει από ξένο δικαστήριο. Να την συνενέσει το ελληνικό δίκαιο, το ελληνικό δικαστήριο. Και αυτό ουσιαστικά αποδείξαμε ότι έχει καταργηθεί, διότι στους όρους 9 και 10 της απαιτούμενης από τους δανειστές έκφρασης του νομικού συμβουλίου του κράτους, την οποία τη γράψαν αυτοί, λέει μέσα ότι δεν υπάρχει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβαση στο εκτελεστικό νόμο. Ναι, ναι. Εκτελεστή λένε ότι είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό το ισχυρίζεται και κάποιοι συνταγματολόγοι. Ο κύριος Παυλόπουλος τον είχαμε εδώ. Ο κύριος Κασιμάτης, ο κύριος Κατρούγκαλος και άλλοι συνταγματολόγοι εξηγώντας ακριβώς την αντισυνταγματικότητα του συγκεκριμένου συμφωνίας λένε ότι δεν ισχύει και ότι εδώ ισχύει αυτό που είδαμε να εφαρμόζεται στην περίπτωση της Αργεντινής. Είδαμε ότι ένα πολεμικό πλοίο το οποίο βρισκόταν στην Αφρική κατασχέθηκε λόγω του ότι είχαν προσφύγει δανειστές της Αργεντινής στην Αφρική μέχρι να πληρωθεί. Λοιπόν, βέβαια μετά νομίζω είχαμε μια προσφυγή. Καλά, είχε μια εξέλιξη. Στο Αργεντινής πληρώθηκε μέρος της οφειλής, διακανονίστηκε και τώρα και αφέθηκε ελεύθερο. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς τώρα. Εγώ σήμερα στη Βουλή, επειδή ο κύριος Πρόκοπης Παυλόπουλος ήταν εκτός που υπερασπίστηκε την συνταγματικότητα, του έφερα, είχα μαζί μου, είχα προνοήσει δηλαδή, παρότι δεν περίμενα ότι ο ίδιος τον το επικαλεστεί, τη δική του θέση που πήρε στις 6 Ιουλίου του 2010. Μπορούν οι τηλεθέατες μας να μπουν στο διαδίκτυο, στο ιστότοπο της Βουλής να το δούνε. Μάλιστα με αριθμό 9.669 είναι η σελίδα, θέλω να πούνε να το δουν. Όπου τότε ο κύριος Παυλόπουλος, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας,
έβαλε θέμα αντισυνταγματικότητας του εφαρμοστικού νόμου με ακριβώς αυτές τις, με αυτές τις δικαιολογίες. Με αυτές, όχι τις δικαιολογίες, τα νομικά επιχειρήματα. Τα νομικά επιχειρήματα. Είναι μια κακή μέρα για την Ελλάδα. Και αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα και θέλω να το πω είναι ότι βλέπουμε να δημιουργούνται και άλλου είδους θέματα τα οποία είχαν ξεχαστεί από το παρελθόν. Να έχουμε δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή, μια μάλλον προανακριτική επιτροπή την Πέμπτη και να θυμόμαστε παλιότερες εποχές. Μια, δηλαδή, σε αυτά έχουν συγγυνήσει εδώ και τρεις εβδομάδες. Με αυτά όλα κλιμακώνονται. Και μάλιστα θα σας πω ότι εγώ στην ΕΡΑ που μίλαγα στο ραδιόφωνο την Κυριακή είπα ακριβώς αυτό. Φοβάμαι πάρα πολύ την προβοκάτσια, την λειτουργία του παρακράτου. Το ίδιο λέγανε όμως και για τη λίστα Λαγκάρντ. Ότι ήρθε η λίστα Λαγκάρντ για να προσανατολίσει πάλι από το καυτό πρόβλημα. Εγώ δεν είπα για προσανατολισμό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν οι ίδιες δυνάμεις που όταν ήταν αυτοί το σκάνδαλο που Σκότα δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, όταν είχαμε την υπόθεση, θα θυμάστε, τη Αγία Τηρακλής, που εσείς δίνατε τη μεγάλη μάχη, πυροβόλησαν τον Λευτέρη Παπαδημητρίου, πρόεδρο της Επιτροπής τότε. Πριν από την εξεταστική δύο μέρες. Έχουμε τώρα λοιπόν την Πέμπτη τη συζήτηση αυτή για την παραπομπή, πιθανή παραπομπή, από τη ψηφίση Βουλή του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Παπαδήμου, του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Παπακοσταντίνου. Άρα και βλέπουμε πιστεύετε να φεύγει το φως της δημοσιότητας από εκεί. Άρα πιστεύετε, πρώτα για να ξεκαθαρίσουμε λίγο, ότι αυτό έχει μια σχέση με παρακρατικά στοιχεία. Κοιτάξτε, επειδή έγινε μια μεγάλη αυτό που έγινε σήμερα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή. Για παρακρατικούς ή όχι. Ναι. Τι πιστεύετε? Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο το οποίο λειτουργεί στις αρχές του ένοπλου λαϊκού αγώνα και της επαναστατικής αλληλεγγύης. Η άποψη, την οποία εγώ πάντα εξέφρασα και συνεχίζω να εκφράζω, είναι ότι δεν μιλάμε για επανάσταση. Μιλάμε ουσιαστικά και για σχέσεις με το παρακράτος. Είτε αυτό είναι εσωτερικό, είτε εξωτερικό. Κάποιοι συμφέροντα εξυπηρετούνται. Κάποιοι πιστεύουν ότι κάνουν επανάσταση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά δηλαδή μπορεί να έχει ότι στην υπόθεση και τις 17 Νοέμβρη και οι τρομοκράτες του Λευκού Κολάρου ποτέ δεν συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν τα χαμηλά στελέχη, η κλαδική διαρρηκτών των οργανώσεων και εκείνοι. Του Φοντίνες ήταν η συνέχεια Γιωτόπουλου και τον άλλο του μεγάλου. Βέβαια δεν πήγαμε πριν το 82. Πριν το 82 τότε. Και ποιοι πέρασαν. Ούτε δικαιοσύνη πήγε πριν. Ούτε δικαιοσύνη πήγε πριν. Έγινε μία ομερτά. Δεν μίλησε όμως κανείς. Και δεν μίλησε κανείς. Και ο κ. Γιωτόπουλος δεν μίλησε και όλοι. Κανείς δεν μίλησε. Από πού παρέλαβαν. Αν ξέρανε για να μιλήσουν. Ξέρανε, δεν βρήκαν μια διεύθυνση. Τα παιδιά του παπά από τη Φλόρινα ξαφνικά βρήκαν πού είναι η διεύθυνση της 17 Νοέμβρη. Ή ποια συμφέροντα, αν θέλετε, κρυβόταν πίσω από την επιλογή των στόχων. Αυτό όμως δείχνει ότι σε τέτοιες περιόδους, όπως ζούμε και τώρα, έχουμε παλιά φαινόμενα. Υπάρχουν όμως μια διαβάθμιση. Γιατί και με ένα ρεπορτάζ που είχαμε εγώ και ο Βασίλης, υπάρχουν δύο ομάδες. Είναι τα Γκαζάκια και η Μολότοφ, που εκεί λένε ότι αυτή είναι μια ομάδα χαμηλών τόνων που δεν χρησιμοποιεί όπλα. Όχι, το σημερινό, η οποία μπορεί να έχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Το σημερινό είναι, ναι. Ότι με όπλο είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να το έχουν. Εγώ θα σου πω, ευθέως να ψήσω. Έχει διαφορά το μιλάνε για τα ορφανά. Τον Γκαζάκι και η Μολότοφ. Ένα μια Μολότοφ που πετάει ένας διαδηλωτής. Βεβαίως και είναι ποινικό αδίκημα. Αλλά είναι διαφορετική από μια Μολότοφ την οποία ρίχνει στο σπίτι του κυβερνητικού εκπροσώπου όταν έχει ένα παιδί τριών χρονών μέσα. Και πολύ διαφορετικό έτσι. Πρόεδρο από το Μάγνουμ. Έτσι. Και πολύ διαφορετικό από το Μάγνουμ. Αλλά όταν ρίχνει μια Μολότοφ και ξέρει ότι είναι ένα παιδάκι τριών χρονών το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο όροφο, εκείνη την ώρα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και από πάνω. Εμένα και άλλοι μέσα στα άλλα. Αυτό λέω. Και υπάρχει και ένα θέμα της άλλης μεριάς, ότι εδώ στη διεύρυνση αυτή που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν και το κάνει αυτό η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι να βάλει στο ίδιο τσουβάλι τα περιστατικά της λαϊκής αντίδρασης. Εγώ πίστευα σήμερα, παραδείγματος χάρη, ότι θα έπρεπε στο Σύνταγμα, και λυπάμαι που δεν ήταν, πρέπει να είναι χιλιάδες κόσμος. Για αυτό το οποίο γίνεται. Εμείς ανεξάρτητα. Πρέπει να προβληματίσει όλους τους αρχηγούς. Το λόγο που δεν ήταν. Όπως δεν ήταν και στην επίσκεψη της Γιάννης Μέρκελ. Σωστά. Εμείς ανεξάρτητα. Τι συμβαίνει και πώς εξηγείται. Συγκέντρωση. Ήμασταν εμείς. Δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ήταν μοιρασμένοι σήμερα και στην ομιλία του κ. Παδήμου στο ΙΟΔΕ. Καλά, εκεί πώς θα πάρει. Πήγανε κάποιοι. Στο ΙΟΔΕ πήγανε πάνω στο ίδρυμα Λάτση. Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, κάποιοι πήγανε και κάποιοι στο Σύνταγμα.
Ο κόσμος όμως δεν είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να αντιδράσει απέναντι στα μνημόνια. 1.700.000 άνεργοι. Πάντως για τις ερμηνείες που δίνουν σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το περιστατικό, το τραγικό που γίνεται και το επικίνδυνο, τα μισά, γιατί πρωινές ώρες, 3 με 4 το πρωί, εναντίον των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα θέλουν να σηματοδοτήσουν ότι μπορεί να χτυπάμε όπου θέλουμε και συγκεκριμένα ότι έπληξαν το γραφείο που. Που ήταν το γραφείο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Συμβολικά αυτό, έχει ένα συμβολισμό. Συμβολισμό ασφαλώς, ότι μπορούμε να χτυπάμε όπου θέλουμε. Δίνουν ορισμένες ερμηνείες. Πρώτο, ότι ενδεχομένως να είναι κάποιοι διαμαρτυρόμενοι, θυμωμένοι ή οργισμένοι. Μα μπορεί ότι, να τους, όχι, ότι τους απομονώνει, όχι, τους απομονώνει, τους απομπέμπει ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι ακραίοι. Κάποιοι ακραίοι που είναι. Εάν πούμε αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι από εκείνους που και στο παρελθόν είχα κατηγορήσει ακραίες ομάδες που βρισκόντουσαν παλιά σε αυτό το κόμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της χρησιμοποιητής αντιπολιτεύσεως. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Θέλω να πω ότι καθαρίζει από ακραία στοιχεία. Γιατί και πήραν ένα καλάζικο. Για να πάρει κανείς ένα καλάζικο πρέπει να είναι τρομοκράτης. Αλλά δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα βλέπω, είδα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βορύδης. Της λογικής του Τσεκουριού, ο οποίος έκανε μάχη με Τσεκούρη στη μέση της Αθήνας, να βγαίνει και να μιλάει για βία. Εντάξει. Τώρα ανοίγεται πολύ. Η βία είναι καταδικαστέα από όλους τους. Στο ίδιο κόμμα όπως ήσασταν. Για την μια μερία δεν είναι. Η άλλη μια πλευρά είναι, μιλάνε για μυστικές υπηρεσίες. Μήπως έχω πέσει έξω στα χρονικά. Για μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών. Δηλαδή ξένες χώρες από πλευράς ότι δεν θέλουν μια χώρα να είναι σε αποσταθεροποίηση. Δεν θέλουν να υπάρξει κλίμα. Θέλουν να υπάρξει κλίμα που να φοβίζει να έρθουν επενδυτές, ακόμα και τουρίστες. Οι επενδυτές που αυτή τη στιγμή διεκδικούμε να φέρουμε, διεκδικεί η κυβέρνηση να φέρει, δεν έχουν καμία σχέση με τους επενδυτές που να επενδύσουν. Εδώ πέρα βγαίνει το ΤΑΙΠΕΔ και περνάει προχθές ότι η πρόβλεψη για τις αποκρατικοποίησεις είναι 2 δισεκατομμύρια. Έναντι 53 που έλεγε στο Ζάπιο ο κ. Σαμαράς. Και το ερώτημα είναι τι θα πουληθεί 2 δισεκατομμύρια. Εάν 2 δισεκατομμύρια. Όχι, ένα τέτοιο κλίμα με καλάζι γουφιό δεν είναι. Μισό λεπτό. 2 δισεκατομμύρια. Ένα θετικό στοιχείο. Τα οποία θα πάρουν τον ΟΠΑΠ. Θα πάρουν τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Και θα πάρουν και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όταν ο ΟΠΑΠ μόνο το 2011 είχε κέρδη 500 εκατομμύρια. Εδώ μην μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για ξεπούλημα. Και το θέμα είναι ότι τους επενδυτές. Τους δεν τους διέχουν μόνο αυτοί, τους διέχουν καταρχήν η μη ύπαρξη κυβέρνησης που είναι εθνικά κυρίαρχη. Αυτή τη στιγμή αυτό που σήμερα ψηφίστηκε, ουσιαστικά οι επενδυτές θα πρέπει να μην μιλάνε με την κυβέρνηση, με τους δανειστές. Όταν εκχωρούμε τα δικαιώματα μας σε ένα ξένο κέντρο όπως είναι οι δανειστές, και η κυβέρνηση ουσιαστικά αυτό καταργείται. Κοιτάξτε κάτι. Αυτή δεν κυβερνάνε τώρα. Είμαστε πραγματιστές. Δεν κυβερνάνε τώρα αυτό. Μα και γι' αυτό το λόγο εμείς ζητάμε ο ελληνικός λαός να αντισταθεί και να διώξουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να δεχθώ με κανέναν τρόπο να είναι σε ένα Υπουργείο ο επίτροπος των δανειστών και να κάνει κουμάντο. Κάτι, θα έρθουν οι επίτροποι μεθαύριο στις τραπέζες. Έρχονται στις 18 του μηνός, έρχονται οι επίτροποι. Και τι έγινε λοιπόν πριν. Αρχίσαν να δίνουν δάνεια σε αυτούς που θέλουν να δώσουν δάνεια. Αποκλείανε όλους τους υπολείπους. Έτσι. Και βλέπουμε ότι εκεί που θέλουν να προχωρήσουν τις δουλειές τους, τις προχωράνε. Ναι. Πάντως, μια άλλη επίσης πληροφορία ή μάλλον εκτίμηση είναι ότι το τι συνέβη με την πυροβολισμό εναντίον των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας, ίσως να το δούμε στην αναμενόμενη προκήρυξη. Πάντως, είναι ένα βέβαιο. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι συζητάμε όλοι για το χτύπημα. Και δεν συζητάμε για την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και την ασυλία της χώρας που έγινε σήμερα. Yeah. Δεν συζητάμε καν για την παραπομπές που θα γίνουν και το να διηγηθούν δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην υπουργοί οικονομικών στο δικό δικαστήριο. Λοιπόν, εμείς θα συζητάμε για αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Πάντως, όχι, ναι, δεν το λέω για εσάς. Όχι, ναι. Λέω δηλαδή ότι αντικειμενικά αυτό το οποίο έγινε είναι να μεταφερθεί η συζήτηση και αυτό θα δούμε πλέον. Πάντως, για να πούμε λίγο για το ιδεολογικό, γιατί πρέπει να διορθώσουμε κάτι με τον ήχο και πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πούμε για την τρίτη άποψη, πέρα από τα συνωμοσιολογικά, τις ξένες υπηρεσίες κλπ., ότι μπορεί να είναι και μια ομάδα που είναι εκφραστές του παλιού Αντάρτικου Πόλης να είναι αυτό. Η αναρχό αυτονομία. Όχι, όπως επίσης έχει η Ελλάδα κομμάτι από τις πυρήνες φωτιάς
υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω ονόματα, το οποίο να είναι καθαρά αυτό. Υπάρχουν και μέλη του επαναστατικού αγώνα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί κλπ. Όχι, δεν έχουν συλληφθεί. Φύγανε. Ναι, εντάξει. Φύγανε με άδεια. Φύγανε, ναι. Την ώρα που μπαίνουν μέσα άνθρωποι που ζητάνε 4 και 5.000 ευρώ και φυλακίζονται και δεν παίρνουν άδεια. Πρέπει να παίρνουν άδεια. Λοιπόν, και την άδεια την το κράτος. Λοιπόν, θα έρθουμε αμέσως με την επιστροφή μετά το διάλειμμα για να διορθώσουμε μάκη λίγο ένα θέμα με τον ήχο έχουμε και θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τα πολιτικά. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για τον κύριο Πάνο Καμένο. Μας κάναμε παραβολές δηλαδή και εδώ έτσι. Να αρχίσουμε το θέμα, το πολιτικό ή τρομοκρατικές επίθεσεις. Εσείς ανησυχείτε ή όχι? Όχι απλώς ανησυχώ, αλλά εγώ φοβάμαι πάρα πολύ ότι εν ώψη και της Πέμπτης αυτοί που θέλουν αποσταθεροποίηση και θέλουν να αλλάξει ατζέντα πιθανώς να ξανακάνουν αυτά που κάνανε. Είναι ντόπιοι εξή. Εξεταστική της ΑΓΕΤ και της υπόθεσης Σκοντά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, κοιτάξτε, αυτή η κλιμάκωση όλων αυτών των φαινομένων είναι μια κλιμάκωση ανησυχητική. Πιστεύω. Πώς ξάφνηκα έτσι? Η ιστορία του μνημονίου ήταν 3 χρόνια. Ναι, δεν είναι θέμα του μνημονίου, είναι θέμα της εξεταστικής που πάει να γίνει για τον Παπανδρέου, τον Παπαδήμο, τον Βενιζέλο και τον Παπακοσταντίνου. Και βλέπουμε να αρχίζουν να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι. Δεν είναι καθησυχαστικό, βεβαίως. Ναι, λειτουργεί και με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να επηρεαστεί η Βουλή από αυτά τώρα, αφού οι βουλευτές ψηφίζουν. Εδώ οι βουλευτές ακολουθούν την κομματική πειθαρχία απέναντι στη συνείδησή τους και δεν εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Δημιουργεί ένα κλίμα, δηλαδή σήμερα δεν έπρεπε έξω από το Σύνταγμα να βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι. Δεν το σταμάτησε όμως το θέμα του. Δεν το ξέρω. Δεν είναι ευχάριστο. Όταν θέλει να πάρεις τα παιδιά σου και να πας ειρηνικά να διαμαρτυρηθείς, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και παίζουν τηλεοράσεις επί τόση ώρα. Πριν αρχίσουν να πέφτουν τα γκαζάκια και Μολότοφ και το Καλάζικοφ. Δεν είχαν συμβεί τέτοια πράγματα και πάλι όμως ο κόσμος, διότι νομίζω. Γιατί δεν είχαν ή δεν έχει εμπιστοσύνη να κάνουν να κουμπίσει τους ανθρώπους στη Μαρφήν. Καλά, είναι 3 χρόνια, τα πάω πότε. Όταν ξέχασα, σας θυμίζω ότι. Μετά οι αλλακτισμοί που είχαν γεμίσει τις πλατείες. Χάθηκαν μετά. Και μετά τι έγινε, μετά πάλι προβοκάτσιες. Μπαίνανε μέσα. Εδώ πέρα σε εμάς που οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα, δημοκρατικό κίνημα, πατριωτικό κίνημα, που δεν έχουμε εμπειρία σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις και φαινόμενα. Θα σας πω ότι όταν πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε στο Σύνταγμα, θα σας θυμίσω. Ο Τέλος που ήξερα, εμφάνιστηκαν από μέσα από την αστυνομία από τις δημιουργίες και πετάξανε πέτρες στις δημιουργίες οι ίδιοι άνθρωποι που βγήκαν μέσα από τις δημιουργίες. Τους πετάξανε πέτρες και άρχισαν μέσα να μαζεύουν χημικά. Λοιπόν, ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να υπάρχει, είναι δεδομένο. Και ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους θέματα, και αυτό είναι δεδομένο. Είναι γεγονός, Πρόεδρε, ότι όλα αυτά από τον κάνω δημοσιογράφο εδώ στην Αθήνα από το 80. Συνεχώς το ίδιο πράγμα. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτούς που δεν σταματάει η αστυνομία. Γιατί φαίνεται, κοιτάξτε κάτι, κάποιοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Το να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα 500.000 άνθρωποι, δεν το θέλει καμία κυβέρνηση. Και δεν το θέλει και η Τρόικα. Το να φοβάται ο άλλος να πάρει το παιδί του και να πάει να διαδηλώσει ειρηνικά. Όπως πήγαινα στην αρχή αγανακτισμένη. Και εγώ πήγα με τα παιδιά μου και πήγα. Πριν γίνουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαινα. Όταν βλέπουν ότι μέσα ξαφνικά πετάγονται κουκουλοφόροι που πετάνε πέτρες, απαντάει η αστυνομία, πέφτουν χημικά, όλος δεν πάνε την οικογένειά του να πάει, ούτε ο ίδιος δεν πάει. Είναι θέμα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν. Γιατί αυτού του είδους οι πολιτικές είναι αυτά που διώχνουν και αυτούς που θα είναι επενδύσεις. Βέβαια, τους επενδυτές, περισσότερο τους διώχνουν το 45% του φόρου, τα χαράτσια. Το ότι αυτή τη στιγμή όποιος έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, την κλείνουν γιατί είναι εχθρικό το κράτος. Τα μεροκάματα έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ. Ποια? Τα μεροκάματα έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ. Και ποιος θα ζήσει? Όχι, δεν θέλω να πω για τους επενδυτές. Ότι έχουν ένα μισθολογικό κόστος πολύ χαμηλό. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχει καταναλωτή. Και αντί να έρθει η κυβέρνηση και να πει τι, για να δημιουργήσουν την ανεργία. Το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ανεργία αυτή τη στιγμή. Το τεράστιο πρόβλημα. Και η ανεργία δημιουργείται από τα μαγαζιά που κλείνουν. Πάει κανείς και βλέπει στην βουλιαγμένη. Δηλαδή υπάρχει χρήμα να αγοράσει κανείς.
Και όχι μόνο αυτό. Πάντα. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μια μικρομεσαία επιχείρηση με τα χαράτσια που έχουν μπει, πρέπει, έχει υποχρεώσεις να πληρώσει τα χαράτσια. Πρέπει να αποδώσει το ΦΠΑ. Εντάξει, πρέπει να πληρώσει τις ερωτήσεις φορές. Και εδώ πέρα, εμείς τι τους λέμε σαν εξαρτήλες? Τους δίνουμε πρόταση. Για το θέμα δεν είναι να κρίνουμε μόνο. Το πιο εύκολο για την αντιπολίτευση είναι να βγει εγώ και να λέω συνέχεια. Δεν είναι έτσι. Εμείς λέμε πρόταση. Χωρίς να κοστίζει ούτε ένα ευρώ στο κράτος. Ελάτε εδώ. Πόσο είναι οι οφειλές της μικρομεσαίας επιχείρησης? 200.000 ευρώ. Κάντα σε 100 δόσεις, σε 200 δόσεις. Φωνάζουμε και όμως τρώγαμε. Είναι αυτή η πρόταση που έχετε φέρει για τη ρύθμιση των χρεών. Των χρεών. Τη οποία τι λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς τι λέμε. Παζέψτε όλα αυτά τα χρέη. Τη μικρομεσαίες επιχείρησης που έτσι θα βάλει λουκέτο και δεν θα πάρει το κράτος φράγκο. Παζέψτε τα όλα. Δεν αφήνει. Μα γιατί δεν αφήνει τρώγα? Γιατί θέλει να ανοίξει το σούπερ μάρκετ το γερμανικό, να έχουν κλείσει όλα τα μικρά μαγαζιά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αρχίζει να κλείσει διότι αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε να σου πω, δεν έχει. Είναι στον τηρεσία η μικρομεσαία επιχείρηση. Σχεδόν όλες. Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Φορολογική. Δεν έχουν φορολογική ενημερότητα. Τι τους λέμε λοιπόν? Ρυθμίστε τα στους ανθρώπους αυτούς για 200 δόσεις, 100 δόσεις, να μπορέσει να βγάλει το λουκέτο και να προσλάβει δύο υπαλλήλους. Πάρ' το αμέσως το ΦΠΑ το οποίο θα εισπράττει για να έχει εισπράξει το κράτος. Αλλά το θέμα είναι ότι η Τρόικα επιθυμεί το αντίθετο. Επιθυμεί να δουλέψει το μεγάλο γερμανικό σούπερ μάρκετ. Όταν βλέπουμε. Όχι, ότι... Αυτή είναι η στη φυλακή. Γιατί φορεί... Μα βέβαια. Οι αποφάσεις και αυτά που ψηφίσαν ξέρετε, έγινε κάτι άλλο γιατί, το οποίο δεν μίλησε κανείς. Είναι λίγο περιφολικό αυτό. Το στείλει στη φυλακή, πού θα πάρει λεφτά, δανειστή. Μα αυτό δεν καταλαβαίνουν. Να κάνουμε λίγο ακριβή είναι τη ΔΕΗ. Ποιος θα πληρώσει? Κανείς. Λοιπόν, αυτά που έχουν απομείνει θα λείψουν από την αγορά πάλι. Και εμένα σε ένα μικρό στο ρεύμα και πήγε και το πλήρωσε και το ξέρει. Λοιπόν, επειδή μπορούσε να το πληρώσει. Σας λέω λοιπόν το εξής. Επιτρέψουμε αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Εδώ σήμερα τι κάνανε? Πήγαν και περάσαν διάταξη. Όπου ουσιαστικά στο ΕΣΠΑ, δηλαδή τα χρήματα που να πάρει η Ελλάδα από ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνουν τη δυνατότητα να τα παίρνουν ξένα κράτη. Κάνουν αυτό το οποίο προειδοποίησαν με το Μνημόνιο 2. Περάσανε το πρόγραμμα Ήλιος. Όλα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον θα τα παίρνουν γερμανικές εταιρείες για να κάνουν το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο είναι δεσμευτικό. Τελείωσε η Ελλάδα. Και από τη μεριά της εσωτερικής οικονομίας και από τα προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει, το θέτουμε κάθε βράδυ, συγγνώμη, και για τα δάνεια και τις κάρτες. Δηλαδή σε θέματα ανάπτυξης δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν περάσει 6 μήνες. Ψηφοφόρο σας, συγγνώμη Μάκη, ψηφοφόρο σας από το Παλαιό Φαλείο. Κύριε Γαμένο, λέει, εμείς σας ψηφίσαμε και λοιπά. Με διαπιστώσεις και καταψηφίσεις, εμείς πιστεύουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Τι μέτρα μπορεί να πάρετε εσείς για να γίνουν αυτά που αποκαλείτε προδοτικά? Δηλαδή, να αλλάξουν όλα αυτά τα οποία λέτε προδοτικά. Άλλος, σας θεωρούν ότι. Να απαντάω ένα. Ναι. Λοιπόν, ένα. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε καταρχήν. Ένα, τα μέτρα παραδείγματος χάρη αυτό που σας είπα. Εμείς έχουμε μια κυβερνητική πρόταση. Λέμε ότι το δάνειο, το οποίο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, ο δανεισμός έχει φτάσει αυτή τη στιγμή με επιτόκια παράνομα, με ένα χρέος το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι επαχθές, το οποίο είναι πονηριστό, δεν μπορεί να το εξυπηρετήσουμε. Πρέπει να κουρευτεί. Αυτό που λέμε εμείς τώρα, το λένε όπως βλέπετε και ξένες κυβερνήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε? Ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Το χρέος λοιπόν αυτό που δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να κουρευτεί. Και να κουρευτεί προς όφελος του ελληνικού λαού. Διότι εδώ τα κουρέματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι κουρέματα που γίνανε εις βάρος των νοσοκομείων, των μετοχικών ταμείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των ελληνικών τραπεζών, των κυπριακών τραπεζών και των μικρομολογιούχων. Εμείς λέμε λοιπόν κούρεμα. Εμείς κύριοι μπορούμε να συμπληρώνουμε αυτά τα χρήματα, τα οποία αναγνωρίζουμε μετά από Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου ότι είναι αυτό το κεφάλαιο και όχι το επονίδες στο χρέος. Δεύτερον, αναπτυξιακά μέτρα. Χαμηλώστε τους φόρους. Πόσο είναι οι φόροι στην Τουρκία, πόσο είναι οι φόροι στο Σκόπια, πόσο είναι οι φόροι στη Βουλγαρία, 10%, 8% στην Ελλάδα. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα ισχύει για τα επόμενα 10 χρόνια. Θα έχει συνταγματική ισχύ. Αυτά πράγματα δεν γίνονται. Αυτά γίνονται. Και σήμερα και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτά γίνονται. Δεν έχουν γίνει, λέμε. Γιατί δεν γίνονται. Έχουν γίνει. Εμείς λοιπόν έρχομαστε και λέμε, αυτή είναι η πρότασή μας. Τι τους λέμε άλλο? Πού θα βρείτε τα λεφτά, μας λένε, για να προχωρήσετε αυτή τη στιγμή? Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε κατά των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες θα γίνουν με λογικούς όρους. Δηλαδή, των αποκρατικοποιήσεων. Αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν. Με διαφάνεια. Προκειμένου με διαφάνεια. Δηλαδή, λέμε τώρα. Συμμετοχή. Τι θα πει ο ΠΑΠ? Ο ΠΑΠ έχει κέρδη 500 εκατομμύρια το 2011. Να το πουληθεί ο ΠΑΠ. Αλλά δεν μπορεί να το πουλήσει όπως έλεγε ο Σαμαράς λιγότερο από 4 χρόνια τα κέρδη του, 2 δισεκατομμύρια. Και πώς θα το κάνεις? Με ανοιχτή διαδικασία. Αυτός είναι ο οργανισμός, χωρίς άλλα στοιχεία, οικονομικές προσφορές δημόσιες. Ας βγουν όλοι στην τηλεόραση και χτυπάνε να πάρουν το ΝΑΠΑΜ. Υπάρχουν αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα. Τι λένε τώρα? Πάμε για τη ζάχαρη. Ελληνική βιομηχανία ζάχαρης.
Πάνε να κάνουν πολιτικοποίηση στην ελική βιομηχανία ζάχαρης και δεν λένε ότι όρος για να πάρετε την ελική βιομηχανία ζάχαρης είναι ότι θα λειτουργήσουν τα εργοστάσια, θα παίρνουν τέφλα από τους αγρότες και δεσμεύεται αυτής που θα το αγοράσει ότι θα το λειτουργεί για τα επόμενα 15 χρόνια. Έρχεται τώρα και κάνει προσφορά για να πάρει την ελική βιομηχανία ζάχαρης εκείνος που εξάγει ζάχαρη από την Πολωνία στην Ελλάδα. Yes. Δηλαδή πάει να πάρει την ποσόση και να κλείσει. Αυτά είναι ουσιαστικά οι μεγάλες μας διαφορές. Πάμε στα πετρέλαια. Αν δεν βρίσκεις όμως ενδιαφερόμενο, τι γίνεται? Μα πώς δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι? Γιατί δεν έρχονται? Γιατί δεν έρχονται, διότι αυτή τη στιγμή έχουν να παλέψουν με τους ντόπιους δαβατζίδες, οι οποίοι χρηματοδότησαν στο κομμάτι της κυβέρνησης. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αν δεν μπορεί, δεν ξέρουν ποιος θα πάρει τον ΟΠΑΠ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα πάρει τον ΟΠΑΠ, από ονόματα? Εγώ το έχω καταθέσει στη Βουλή. Δημόσια. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς έχει συμφωνεί το Κοινωνικό Ταμιευτήριο. Το Κοινωνικό Ταμιευτήριο δεν βγάλανε την έκθεση BlackRock. Η έκθεση της BlackRock ήταν ουσιαστικά αυτή που έλεγε ότι ήταν η βιωσιμότερη τράπεζα, και ο ίδιος ο Στουρνάρ, ο σημερινός υπουργός, βγαίνει 10 Αυγούστου και λέει ότι είναι μία από τις τρεις πρώτες τράπεζες Ευρώπης. 29 Αυγούστου αποφασίζει να την πουλήσει. Τι την κάνει? Την εξευτελίζει. Βγαίνει. Βέβαια τη φορτώσανε δημόσια ψωμιά, δεν θυμάστε έτσι? Ναι, μα τι κάνει? Κάνει δημόσια δήλωση 29 του μηνός και κατρακυλάει η μετοχή. Και έρχονται τώρα, πριν να έχει προχωρήσει η δημοσιοποίηση των τριών εκθέσεων, της BlackRock και των δύο ιδιωτικών εταιριών, να πούνε ότι υπάρχει κακιά και καλή και καλό για το ταμιευτικό ταμιευτήριο. Δεν υπάρχει κακό. Πού εντοπίζεται ευθύνες στο θέμα του ταμιευτικού? Εδώ λοιπόν είναι συμφωνημένα να τα πάρει συγκεκριμένη τράπεζα. Κακά τα ψέματα. Δεν δίνουν τις εκθέσεις. Έχουμε την παράλληλη έρευνα, η οποία γίνεται για τα CDS από τον εισαγγελέα Πεπόνη. Δεν ενημερώνουν και παλεύουν αυτή τη στιγμή οι μικρομέτοχοι του ταχυδρομικού ταμιευτήριου με τους εργαζόμενους. Όχι για να μην πουληθεί ένα κομμάτι. Διαγωνισμός, γιατί βγήκε άγωνος? Γιατί βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός. Γιατί πάνε να ρίξουν τη τιμή παραπάνω, να χωρίζουν σε καλό και σε κακό. Ενδιαφέρομαι για να παίξω άλλη τράπεζα να έρθει την πάρει, γιατί μπαίνει. Γιατί ενδιαφέρθηκε η τράπεζα Αττικής, ας πούμε. Την αποκλείσανε. Αν δεν έχει τέτοια κεφάλαια, δεν έχει τέτοια κεφάλαια. Πώς δεν έχει? Σας λέω λοιπόν το εξής. Η πληροφόρηση δικιά μας είναι ότι μπορεί να έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα στο θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και ας είναι. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο θα πάνε όλοι φυλακή. Σας το λέω εγώ. Θα πάνε όλοι φυλακή, διότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο είναι υπό τους CDS μέσα. Τα CDS. Τα οποία ο Κορέας ο εισαγγελέας θα διερευνά ακόμα. Έχουμε την υπόθεση. Προσέξτε να δείτε. Εγώ θα σας πω γιατί εμείς, για να ξέρετε, οι Έλληνες δεν έχουμε κλειστό μυαλό. Βλέπουμε όλα. Εγώ είδα σήμερα ένα άρθρο του κυρίου Καρχημάκη, του γραμματέα του Πασόκ. Έτσι, ξέρετε εμένα τις σχέσεις μου και πόσο μάχη δίνω για να πάει μέσα από Παντρέου και ο Βενιζέλος. Έτσι. Βλέπω τον κύριο Καρχημάκη και προς τιμή του γράφει ένα άρθρο και λέει τι. Γιατί δεν έλεγξαν οι BlackRock τις offshore των τραπεζών και βάζει να τις ελέγξει η τράπεζα της Ελλάδας ο κ. Προβόπουλος, ο οποίος ο κ. Προβόπουλος είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος. Ελέγχει τον εαυτό του. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν. Βλέπετε κάπου ευθύνες, εντοπίζετε κάπου? Μα βεβαίως υπάρχουν ευθύνες και οι ευθύνες αυτή τη στιγμή την ατιμορρησία που υπάρχει. Πρέπει να αποδοθούν. Στην Τράπεζα της Ελλάδος τις εντοπίζετε? Βεβαίως η Τράπεζα της Ελλάδος. Θα σας πω και τα άλλα. Εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Λέμε ότι διαλύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Λέμε ότι διαλύθηκε το Δημοτικό Ταμείο Στρατού. Λέμε ότι διαλύθηκαν τα νοσοκομεία, δεν έχουν λεφτά και τα πανεπιστήμια. Ποιος τα διέλυσε? Πήραν τα λεφτά για να πετύχει το PSI, το πρώτο, το περίφημο. Τα μετρητά από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα μετοχικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα βάλανε με υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψήφισε η Βουλή όμως, έτσι. Βεβαίως. Προσέξτε όμως, τι λέει ο νόμος? Λέει ότι αυτά θα πρέπει να είναι σε τίτλους του δημοσίου. Τίτλοι του δημοσίου δεν είναι μόνο τα ομόλογα που κουρεύτηκαν, είναι και τα 11 γραμμάτια του δημοσίου. Εκεί λοιπόν έρχεται ο κύριος Προβόπουλος, ο οποίος έχει και άλλη ιδιότητα. Είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα ήξερε το κούρεμα. Και μετατρέπει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ασφαλιστικών ταμείων, των πανεπιστημίων και των. Και την κυβέρνηση το ήξερε. Μα και βεβαίως και το ήξερε. Και γι' αυτό παραπέμπουμε εμείς τον Παπανδρέου, παραπέμπουμε τον Βενιζέλο, τον Παπαδήμο, τον Παπακοσταντίνο, για όλους αυτούς. Και προσέξτε τι κάνουν. Τα βάζουν, τα μετατρέπουν σε ομόλογα που ξέρουν ότι θα κουρευτούν. Τα κουρεύουν και τα διαλύουν. Θα μου πείτε μετά ότι αυτή τη στιγμή δεν πάνε να διαλύσουν. Γιατί με το νοσοκομείο, να σου πω εγώ ένα που ξέρετε. Τι κάνουμε το νοσοκομείο στην Κεφαλονιά σήμερα? Στο Λεξούρι, λέτε. Στο Λεξούρι. Τι κάνουμε το νοσοκομείο? Είναι κληροδότημα. Παίρνουν λοιπόν το κληροδότημα που απογορεύεται να το ενοποιήσουν το άλλο νοσοκομείο. Δεν το παίρνουν κληροδότημα. Το Λεξούρι. Όχι, όχι. Το Λεξούρι. Σήμερα είχα τον Δήμαρχο. Υπάρχει διαθήκη. Σήμερα είχα τον Δήμαρχο, είχα τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Στήτη, όλου. Σας λέω λοιπόν ότι ήρθαν οι άνθρωποι και μου φέρανε τις γνωμοδοτήσεις του Αλιβιζάτου, του συνταγματολόγου,
Προκειμένου να σταματήσουν αυτή τη στιγμή τη διαδικασία που πάει να απορροφήσει το κληρονόμημα που είναι κερδοφόρο. Το νοσοκομείο που υπάρχει. Το ίδιο γίνεται παντού. Δείτε τι γίνεται στα νησιά μας. Κλείνουν τις ΔΟΗ, έτσι. Πού θα πάει Λέρος, πέστε μου. Πού θα πάει αυτή τη στιγμή η Ικαρία. Τα νοσοκομεία. Κλείνουν τα νοσοκομεία σε όλα τα νησιά. Στην Λίμνο. Το νοσοκομείο της Λίμνου. Θα φύγει ο ασθενής τώρα από τη Λίμνο να πάει στη Μυτιλίνη. Αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά γίνονται. Πρέπει να έχουν τονίσει στην Τρόικα τις ιδιαιτερότητες της Τρόικα. Γιατί η Τρόικα δεν θέλει αυτό. Η Τρόικα θέλει να ερημώσουν τα νησιά. Θέλει να ερημώσουν τα νησιά για ένα λόγο. Διότι πρέπει να μετατραπούν σε τουριστικές επιχειρήσεις all inclusive. Να φοράνε το βραχιολάκι και να μην ψωνίζουν από την ταβέρνα. Αυτό είναι το λιγότερο. Ούτε από το μαγαζί. Διότι τις μαρίνες έχουν αρχίσει. Μα τους πήραν οι Τούρκοι. Και βλέπετε τώρα ότι ακόμα και κυβερνητικοί. Ακόμα και κυβερνητικοί. Βγαίνουν και αντιδρούν. Τι αντιδρούν. Εδώ πρέπει να σταματήσουν το έγκλημα. Βγήκε ο κύριος Κρανιδιώτης, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, και έγραφε ότι ακόμα και στις οίκους ανοχής διαλέγουν τους πελάτες τους. Και εδώ έρχονται και συμφωνούν και πουλάνε τις μαρίνες της Μυτιλίνης. Δεν μου λέω το φλίτσο που είναι ιδιωτική. Της Μυτιλίνης. Της Καλαμάδας τώρα πάνε. Να τους δώσουν στους Τούρκους. Για το όνομα του Θεού δηλαδή. Λοιπόν. Για Νίσα Λακάρτ, τι θα γίνει την Πέμπτη Παρασκευή. Πού είστε κάτι. Ψηφοφορίες, πόσες κάλπες θα αισθηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε να μην μπουν τέσσερις κάλπες. Το Σύνταγμα. Αν η ψηφοφορία, αν η πλειοψηφία πει ότι είναι. Ο κανονισμός της Βουλής τι λέει. Ο κανονισμός της Βουλής λέει. Λέει τον πρόεδρο να το αποφασίσει. Ναι, αλλά τι λέει ο κανονισμός της Βουλής. Και προς τιμή του κ. Μημαράκης μέχρι τώρα τη στέκεται. Είναι οι διάφοροι της κυβερνήσεως που πιέζουν, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής, συγκεκριμένα ο πρόεδρος, θα τη στέκεται. Τι λέει. Ότι πρέπει να ψηφίσουν οι βουλευτές κατά πρόσωπο και κατά δίκημα. Πρέπει να μπουν λοιπόν τέσσερις κάλπες. Παπανδρέου. Παπαδήμος, Βενιζέλος, Παπακοσταντίνου. Και από εκεί και πέρα. Αναπρόταση που λένε. Αναπρόταση είναι καταργείται η μυστικότητα της ψήφου. Γιατί. Θα πάρει... Γιατί θα είναι. Φάγελο. Θα έχει το κλειστό το φάκελο που να το δείξει. Ποιο κλειστό φάκελο. Πώς το κλείνει το φάκελο. Θα έχει τρία ψηφοδέλτια εδώ ο βουλευτής. Θα είναι από πίσω ο οπλαρχηγός του αρχηγού, ο Ρουφιάνος. Και θα του βλέπει. Θα βάλεις δύο λευκά και ένα έγχρωμο. Εκεί λοιπόν καταργείται η. Υπάρχει μια πρόταση του κ. Μαρκογιαννάκη που την έλεγε σήμερα στο δευτείο της Βουλής σε συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Μία κάλπη που θα έχει ψηφοδέλτιο με τον κάθε παραπεμπόμενο. Ή που προβλέπει η πρόταση του κάθε κόμματος, θα υπάρχει σκάλι. Δεν γίνεται αυτό. Παπακοσταντίνου, Βενιζέλος, Παπαδήμος. Γιατί δεν. Α πούμε γιατί δεν γίνεται αυτό. Δύο εκ των τεσσάρων ή τρεις. Δύο. Τα αδικήματα όλα. Δύο εκ των τεσσάρων είναι εν ενεργεία βουλευτές. Τι λέει το Σύνταγμα. Ότι στην κάλπη που αναφέρεται στο αδίκημα βουλευτού πρώην υπουργού που με τον νόμο περιθύνης υπουργών ζητείται να παραφεί, όχι, δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Δηλαδή, εάν μπει σε μία κάλπη, δεν θα μπορεί σε αυτή την κάλπη να ψηφίσει και ο Παπανδρέου και ο Παπακοσταντίνου. Του στερίζει λοιπόν μία ψήφο, άρα είναι άκυρη ψηφοφορία. Πρέπει να ξεχωριστές κάλπες, ότι στη μία κάλπη δεν μπορεί να ψηφίσει. Είναι σχολιά, ανάγκη που είναι εισαγγελέα. Ναι, αλλά σας λέω ότι λέει ο κανονισμός Βουλής. Εδώ πέρα ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος είναι βουλευτές εν ενεργεία. Στην κάλπη του ο κύριος Παπανδρέου δεν μπορεί να ψηφίσει. Όχι, δεν θα σταυρώσει τον εαυτό του. Όχι, δεν μπορεί να ψηφίσει, λέει το Σύνταγμα. Λέει ότι δεν έχει δικαίωμα να βάλει ψηφοδέλτιο, δεν συμμετέχει ψηφοφορία. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να μπουν τέσσερις κάλπες. Μην ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες. Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή για τη λίστα και για την Επιτροπή τις τελευταίες μέρες. Καταρχήν, η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά την αποκάλυψη και το δημοσίευμα του Βήματος και του πρώτου θέματος, ότι στις 8 Ιουλίου του 2011 που έγινε η αντιγραφή, υπήρχε η σύσκεψη του Μαξίμου μεταξύ Διώτη Παπανδρέου από Κωνσταντίνου. Εκείνη την ίδια μέρα που έγινε η αντιγραφή, υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Παπανδρέου. Το είπε ξεκάθαρα ο Κωνσταντοπούλου. Άρα έχουμε αλλαγή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, έχουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πράγματι σας λέω, 20 χρόνια ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Απορώ το πώς είναι δυνατόν να βρεθεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορέσει να πάει στην περιφέρειά του και να πει ότι εγώ εκτέλεσα την εντολή του κυρίου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Σαμαρά, να μην παραπέμψω τον κύριο Παπανδρέου, με τον οποίο έλεγα να τον παραπέμψω για να κάνω μια και μόνο εξεταστική. Μπορεί να παραπευθεί, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα εκτονωθούν. Θα παραπευθεί. Να σου πω κάτι. Λοιπόν. Δεν είναι εχθροί, τους ξέρω πολλά χρόνια. Και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι έντιμοι, οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει μνημόνιο μέχρι τώρα, εκτός αυτούς που ψηφίσαν σήμερα,
και οι οποίοι θα κληθούν να πάνε στην περιφερειά τους και να πούν εάν παραπέμψαν τον Παπανδρέου και τον Βενιζέλο ή όχι. Και εδώ έχουμε μετρήσεις. Η VPRC έκανε προχθές. Η οποία δείχνει ότι το 85% του ελληνικού λαού κρίνει ότι πρέπει να παραπευθούν άπαντες. Λοιπόν, δεν μπορεί στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας, επειδή είναι συμμαθητής ο κύριος Σαμαράς και έχει υποσχεθεί ότι θα παραπέμψει τον Παπανδρέου, να τον προφυλάξουν ή τον κύριο Βενιζέλο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένο έγκλημα. Πήρε το στικάκι ο άνθρωπος. Και οι δύο κρατήσανε εν γνώση των πρωθυπουργών και την ώρα που βάζουν στη φυλακή τον άλλον που κοστίζει 3.000 ευρώ, τον άλλον που έχει 5 εκατομμύρια στην Ελβετία χωρίς να τα έχει δηλώσει και να πληρώσει φόρο, τον αφήνουν στο απειρόβλητο. Λοιπόν, πρόεδρε, με αυτά και με αυτά όμως υπάρχει μια άλλη έρευνα, το λέγει ένας φίλος, στο Sky που βάζει και τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Δηλαδή είναι οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή είναι οι εικόνες της στιγμής. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά. Έχει εσάς ψηλά. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή βεβαίως προσπαθούν να δουν πού υπάρχει το δίκαιο. Υπάρχουν κάποιοι που τους πουλάνε ελπίδα. Ο κύριος Σαμαράς πήγε προεκλογικά και είπε τα 18 σημεία. Δεν θα περάξουν μισθούς συντάξεις. Δεν θα περάξουν ειδικά μισθολόγια. Θα φέρουμε ανάπτυξη. Δεν θα βάλουμε άλλους φόρους. 18 ψέματα. Ο άλλος, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι εδώ, λέει ρε παιδιά, ανάτος. Μου το υπόσχεται. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι ένας πρωθυπουργός μέσα σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες, αυτά που έλεγε προεκλογικά θα πει ψέματα. Όλα ψέματα. Ναι. Απλά όλα όμως ψέματα. Αυτό το διάστημα των 6 μηνών λοιπόν, φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει πολύ. Αυτό έρχονται σήμερα. Ακούστε, έρχονται σήμερα. Δεν έχει θαρρύνει. Και λένε στη Βουλή. Άκουσα τον Γιώργο Σοχοίδη, πραγματικά σας λέω. Απορώ. Και πει ότι υπάρχει ελπίδα. Τώρα που μπαίνουμε, λέει, στην ανάπτυξη, τα ίδια λέει ο Παπανδρέου. Το φως στο τούνελ τελικά και το τρένο που ερχόταν από απέναντι με αναμένα φώτα. Αυτό ήταν το φως στο τούνελ. Δεν ήταν ότι βγαίνουμε από το τούνελ. Μάλιστα. Το ίδιο συνέβη και με το Πασό και με τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Λοιπόν, να πάμε σε λίγο θέμα σε ποιο. Αυτό. Στα μια ερώτηση που είναι μια τροπολογία που πρόκειται να. Πριν πάμε στους Σημάμιδες, να πούμε λίγο τα πολιτικά. Επιτρέψτε ή να πάμε μετά. Να κάνουμε και μια σύνδεση με την Κύπρο που είναι το debate των πολιτικών αρχηγών για τις πολιτικές εκλογές. Είναι ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Μαλάς, ο κύριος Λιλίκας. Αν είναι ο Παναγιώτης, είναι στο ΡΙΚ φυσικά. Έχουν σε λίγο, ναι, ο Παναγιώτης ο Τζανατάδος να μας δώσει λίγο το κλίμα για την ώρα. Τι έχει υποθεί. Πάντως οι Κύπροι μας ακολουθούν σε αυτά τα οποία για μένα και πιστεύω και για τον Μάκη και για εσάς δεν είναι καλά. Έχουν βάλει τον χρόνο όπως γίνεται και εδώ. 2 λεπτά μιλάνε όλοι, δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των αρχηγών. Εντάξει. Όλοι θα θέλαμε να είναι κάπως διαφορετικά τα debate. Λοιπόν, να ξανασυνδεθούμε τότε και να μας δώσει και ο. Πώς βλέπετε. Φυσικά, πώς βλέπετε τους υποψηφίους. Εγώ έχω καταρχήν μία. Λέγεται ότι υπάρχει μια στενή σχέση με τον κύριο Λιλίκα. Ναι, υπάρχει μια προσωπική σχέση με τον κύριο Λιλίκα. Θα την πω πρώτη φορά στον αέρα. Τον κύριο Λιλίκα ήμασταν συμφοιτητές στη Γαλλία. Ο κύριος Λιλίκας, μάλιστα, ήταν από τη μεριά της αριστεράς. Εγώ ήμουν από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας τότε. Και ήταν η μέρα που έγινε το ψευδοκράτος του Ντεκτάς. Που ανακοινώθηκε εδώ του Ντεκτάς. Και αποφασίσαμε να καταλάβουμε το τουρκικό προξενείο στη Λιόν. Το καταλάβαμε και μετά μας κατέλαβαν. Ο κύριος Λιλίκας είναι ένας πατριώτης πολιτικός. Ένας άνθρωπος που έχει πάρει θέσεις για το μνημόνιο, κατά του μνημονίου. Έχει πατριωτικές θέσεις κατά του σχεδίου Ανάν και τους ανθρώπους που επηρέασαν τον Τάσο Παπαδόπουλο και μαζί μάλλον, όχι τον επηρέασαν, μαζί με τον Τάσο Παπαδόπουλο συμφωνήσανε στην αντιμετώπιση του σχεδίου Ανάν και θεωρώ ότι είναι ο μόνος που έχει μια ξεκάθαρη θέση απέναντι και στο θέμα του Κυπριακού και στο θέμα των μνημονίων και στο θέμα των. Άρα το προτάσσετε μπροστά στον Αναστασιάδη, χωρίς να δεσμεύουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί αυτό είναι ένα θέμα από το οποίο θα το συζητήσουμε στους ανεξάρτητους Έλληνες και με την κοινοβουλευτική ομάδα και με τη Διοικούσα Επιτροπή και στο συνεδριό μας που τώρα ξεκινάει όλες οι διαδικασίες. Προσωπικά σας λέω ότι η δική μου ζήτηση θα λοιπόν, είναι για να στηρίξουμε τον κύριο. Πριν πάμε στο θέμα του Μάκη, γιατί έχει και. Για πολιτικούς λόγους και προσωπικούς. Ναι. Για το θέμα των Ημάμητων, πώς κρίνεται το Τσίπρα σήμερα, πήγε στο Σόιμπλε. Και αν ήσασταν στη θέση του Τσίπρα σήμερα, τι θα κάνατε. Κοιτάξτε κάτι. Η μέρα που επιλέγει, την ώρα που συζητάγαμε αυτά που λέμε στη Βουλή, να βρίσκεται ο κύριο Τσίπρα στον κύριο Σόιμπλε, δεν μπορώ να σου πω ότι ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής. Περίμενα ότι θα γίνει μια άλλη μέρα ή δεν ξέρω πώς ήρθαν τα πράγματα. Το δεύτερο είναι το θέμα της συζητήσεως. Δύο θέματα τα οποία πιστεύω ότι έπρεπε να τεθούν και ο Τσίπρας είπε ότι τα έθεσε. Δηλαδή το θέμα του Χριστοφοράκου και της λίστας των πολιτικών που τα περνάνε και το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Όμως, θα σας πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ακούγοντας την δήλωση μετά τη συνάντηση. Θεωρώ δηλαδή ότι
η συζήτηση και αυτό διεφάνει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είδα τον κύριο Μπαλάφα να λέει ότι θα αναγνωρίσουμε το χρέος, που έλεγαν ότι είναι πονίδιστο και απεχθές πριν από τις εκλογές. Είναι αποφάσεις οι οποίες εμάς μας απομακρύνουν. Προσαρμογές είναι αυτές? Ελπίζω πως όχι, αλλά εάν είναι προσαρμογές και αν αρχίζει να υπάρχει μια τέτοια αλλαγή στάσης, εμάς μας βρίσκει καθαρά αντίθετος. Εμείς είναι εξαρτητές, έχουμε μια θέση συγκεκριμένη, την οποία θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλος. Όποιοι αντέξουν να είναι μαζί μας, έχει καλώς. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι μπορείς να. Παραδείγματος χάρη, η συνάντησή του αύριο με τον κύριο Φούχτελ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. Ο κύριος Φούχτελ, ένας άνθρωπος που λειτουργεί εδώ ουσιαστικά ως κομισάριος μιας κατακτήτριας δυνάμεως σε μια ελεύθερη χώρα. Ναι, αλλά είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούστε κάτι. Ο κύριος Φούχτελ δεν είναι εκείνος ο οποίος εκπροσωπεί μια γερμανική κυβέρνηση στη Γερμανία. Είναι ο κομισάριος της γερμανικής κυβέρνησης σε μια υποκατοχή χώρα. Ο κύριος Φούχτελ. Αν έχουν 500 άτομα έχουν φέρει. Προσέξτε. Ναι, αλλά προσέξτε, ο κύριος Φούχτελ τι κάνει. Πάει στους δημάρχους. Πάει στους δημάρχους. Κάνει συμφωνίες για τα σκουπίδια. Έρχεται εδώ και περνάει σήμερα την επιδότηση ότι θα παίρνουν επιδοτήσεις κρατικές εταιρείες γερμανικές σε άλλη χώρα και πάνε να κλείσουν business στην Ελλάδα. Σε μια χώρα την οποία θεωρούν υποκατοχή. Περνάνε. Γιατί τις... το βλέπει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή. Κακώς το βλέπει. Εγώ δεν θα τον έλεγα. Και δεν θα τον δω. Ούτε με το θεσμικό του. Δεν θα τον δω. Ποιο είναι ο θεσμικός του ρόλος? Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ράγκμα έχει ζητήσει να δει τις τρεις επιτροπές. Ως παραγωγής εμπορίου. Ακούστε κάτι. Οικονομικών. Και νομίζω. Κύριε Κουρή, να έρθει όποιος θέλει από τη γερμανική κυβέρνηση που εκπροσωπεί τον γερμανικό λαό και να μιλήσει ως ισότιμος εταίρος. Εδώ αυτοί έρχονται ως κατακτητές. Δηλαδή ο Φούχτελ έχει εγκαταστήσει την πατρίδα μας. Ο τύπος αυτός είναι σε μια άλλη χώρα από τη δικιά του και έρχεται ως επικυρίαρχος. Κατά αυτή τη λογική αύριο θα βάλει και η Γαλλία έναν, θα βάλει και η. Μα δεν είναι προηγουμένως η Επίτροπη. Δεν έχουν τόσο... την επίτροπη στις τράπεζες. Ναι, η επίτροπη στα υπουργεία έχουν πάει. Είναι αυτό η ιδιαιτερότητα μιας εθνικά κοινής χώρας. Στα υπουργεία, εμείς... στο Υπουργείο Οικονομικών δίνουν μηνιαίο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα τι θα κάνουν. Και μόνο αυτό. Πάνε στις εφορίες, το ξέρετε, και παίρνουν προσωπικά δεδομένα. Πάνε στις εφορίες και παίρνουν προσωπικά δεδομένα. Και λένε κυνήγα τον αυτό γιατί δεν μας κάνει. Εδώ έχουμε πια περάσει σε μια κατάσταση όπου έχει καταργηθεί το Σύνταγμα. Μάλιστα. Πριν και πάμε, πάμε στους μάμιδες. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση καμία να το δεχτούμε και να δεχτούμε. Γιατί όταν δέξει σαν συνομιλή τον κύριο Φούχτελ που έρχεται ως επίτροπος κατά παράβαση Ευρωπαϊκής Συνθήκης, τον νομοποιείς. Δεν θα τον νομοποιήσουν. Αυτή την τροπολογία που είναι ψηφιστή σε νομοσχέδιο που προβλέπει να πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο οι αεροδιδάσκαλοι. Που μέχρι τώρα πληρώνονταν από το κομματικό προξενείο. Και εκεί ένα παιχνίδι παίζει ο Τούρκος πρόξενος, ο κύριος Ιλχάν Σενέρ, ο οποίος συνέχισε άλλος και μάλιστα είπε τη φράση: αν περάσει αυτή η τροπολογία, θα πάει χαμένη όλη η δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Ναι, πια αυτοί που αγοράζουν ουσιαστικά καταπατούν τις συνθήκες Λοζάνης. Σας λέω λοιπόν και σας βγάζω την είδηση. Και να είμαι σίγουρος ότι έτσι εκθέτουν αυτή η τροπολογία εκτός περιοδίου το παρακράτος που παρασυρθεί στη Θράκη. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτή η τροπολογία βλέπουμε τις ώρες που περνούν ότι ούτε η Δημάρ θα την ψηφίσει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι μουσουλμάνοι του ΠΑΣΟΚ κατά εντολή του προξενείου, ούτε οι μουσουλμάνοι της Νέας Δημοκρατίας κατά εντολή του προξενείου, γιατί αυτό είναι το τραγικό στη Θράκη, ότι έχουν υπαλλήλους βουλευτές σε όλα τα κόμματα, εμείς θα τη στηρίξουμε. Για ανεξάρτητη έλεγχο θα τη στηρίξουμε τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ. Δεν το ξέρω. Από ό,τι ακούω μέχρι τώρα, όχι. Θα κάνει κτέ αύριο, από ό,τι ξέρω. Αλλά... Επομένως, θα περάσει η τροπολογία. Η τροπολογία με εμάς θα περάσει, νομίζω. Δεν πρέπει να έχει. Αν είναι... Θα ρωτήσουμε τον κύριο Γρηγοράκο. Είμαστε 18 βουλευτές. Ναι, και η Νέα Δημοκρατία έχει 120. Δεν νομίζω ότι δεν θα περάσει η τροπολογία. Oh. Γιατί δεν έχουν πει ότι θα την καταψηφίσουν. Οι μουσουλμάνοι κατά την ορία του προξενείου δεν την ψηφίσουν, άλλοι θα απέχουν. Εμείς πάντως, για να ξέρετε τι Έλληνες, το θέμα αυτό επειδή είναι εθνικό θέμα, εγώ συνομίλησα και, για πρώτη φορά που... και με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και κουβεντιάσαμε για αυτό το θέμα. Εμείς θα την ψηφίσουμε η τροπολογία.
Έχουν πάρει απόφαση και πολιτική θέση. Και οι μουσουλμάνοι. Μετά θα μας πούνε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία. Μας είπαν ότι είμαστε Χρυσή Αυγή, ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, ότι είμαστε. Αυτό θα πούμε σε αυτό. Ποια είναι η πολιτική θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνε. Όποια θέση οποιοδήποτε κόμματο είναι θέση προ το εθνικό συμφέρον και συμφωνεί με την ιδρυτική μα διαχείριση και τι αρχέ μα, τη στηρίζουμε. Εδώ αυτή η πρόταση έχει να κάνει με τον πόλεμο που δέχεται από το τουρκικό προξενείο η Θράκη μας. Εμείς θέλουμε την ενίσχυση της Θράκης και αυτή την τροπολογία την ψηφίσουμε. Σας είπα προηγουμένως για το Καρχημάκη τη θέση για το κατά του Πρωθυπουργού. Και αυτό θα το στηρίξουμε. Ότι για να μην υπάρχει παρανόηση ότι προσπαθούμε να αποκλείσουμε το θρήσιμα των μουσουλμανίων. Των Ελλήνων μουσουλμάνων. Ναι, ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αποβλέπει στην υποστήριξη του θρησκευτικού χαρακτήρα της μουσουλμανικής μειονότητας και της ενίσχυσης της φίδησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος. Θα διδάσκονται και το Κοράνι. Προσέξτε. Εδώ τι γίνεται. Το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής δρά κατά παράβαση τη δίκη της Λοζάνης. Δηλαδή, προσπαθεί τη μουσουλμανική μειονότητα, τη θρησκευτική μειονότητα που βρίσκεται στη Θράκη, τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης, να τους ρίξει στην αγκαλιά της Τουρκίας. Να κάνει δηλαδή κατά παράβαση τη δίκη της Λοζάνης μια εθνική μειονότητα. Και εκείνη που μα χωρίζει μεγάλο. Να προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουν ονομάσει την τουρκική μειονότητα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι, οι οποίοι ζουν στη Θράκη, πρέπει να προστατευτούν από την επίθεση που δέχονται από το τουρκικό προξενείο. Και βεβαίως να μπουν οι ιεροδιδάσκαλοι να τους διδάσκουν χωρίς να έχουν εξάρτηση. Οποιαδήποτε εξάρτηση. Οικονομική, γι' αυτό να τους πληρώνει το δημόσιο. Γι' αυτό γίνεται. Προσέξτε, στη Θράκη όμως υπάρχει και άλλο θέμα. Υπάρχουν οι ΕΟΣ, οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Πέρασε σήμερα μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο ότι επεκτείνονται τα κέντρα κράτηση από 5.000 σε 15.000 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Πάνε να κάνουν κέντρα κράτηση στη Θράκη, τα οποία κατά την νομοθεσία των ΕΟΣ θα μπορούν αυτοί να ενσωματωθούν.